Μετά από μια σημαντική μέρα χθες για το κυκλαδικό ποδόσφαιρο με την επίσκεψη της ΕΠΣ Κυκλάδων στο Υπουργείο Ναυτιλίας, βρισκόμαστε εδώ στη Μύκονο, όπου πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της K14, K16 και του κυπέλου Κυκλάδων. Μια σημαντική μέρα, κύριε Φρέρη, διαδέχεται την άλλη. Σημαντική μέρα σίγουρα και εδώ στη Μύκονο. Βγήκαν τα ζευγάρια του κυπέλου. Θέλουμε το σχόλιο σας για αυτό που έγινε σήμερα εδώ στο Δημαρχείο. Σίγουρα σημαντική μέρα, γιατί όλα μπαίνουν σε μια σειρά, αγωνιστική σειρά, μετά από μια αδράνεια 2-3 μηνών για τα σωματεία και τους νεαρούς αθλητές, μετά τις διακοπές ή τις όποιες, την όποια απασχόληση έχει ο καθένας. Μπαίνουμε σε φουλ ρυθμούς. Οφείλουμε να μπούμε, γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει. Έρχεται σύντομα το πρωτάθλημα των περιφερειακών των μειχτών ομάδων, που έχουμε τις διαβεβαιώσεις ότι τον Οκτώβριο θα γίνει στη Λίμνο και τον Ιανουάριο στη Σύρο, με την ευχή όλων. Της K16, να διευκρινίσουμε. Ναι, με τη συμμετοχή της K16. Στη Σύρο θα είναι και η K14 όμως. Με την ευχή όλων να έχει τελειώσει μετά από 3 χρόνια που εσείς ξέρετε πραγματικά τι έχουμε τραβήξει για να τελειώσει το γήπεδο και να φιλοξενήσει τους αγώνες. Οι ρυθμοί είναι ασφιχτικοί από εδώ και μπρος, αλλά πιστεύω όλα πήγαν καλά από ό,τι είδατε κι εσείς. Σιγά σιγά η Ένωση βρίσκει χορηγούς να στηρίζουν, να προσπαθούν. Μεγαλύτερος όμως χορηγός όλων είναι τα σωματεία τα ίδια, οι παράγοντες που πραγματικά αγωνιούν, μοχθούν και στηρίζουν αυτό το πράγμα χωρίς κανένα πραγματικά όφελος. Έτσι. Γιατί και οι ποδοσφαιριστές που βγάζουν προς τα πάνω είναι τόσο μικρή η απολαβή τους που δεν είναι άξια, θα λέγα. Να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Φέτος επιχειρείται κάτι πρωτοποριακό με την είσοδο των χορηγών στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Είναι κάτι που δεν το έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν. Είναι κάτι που το ακολουθούν αρκετές ενώσεις. Πού αποσκοπείτε με αυτή την κίνηση? Αποσκοπώ στο να πραγματικά να αναδείξω το άθλημα του ποδοσφαίρου στο πιο δύσκολο ποδοσφαιρικά νομό της Ευρώπης. Έτσι δεν υπάρχει πουθενά. Είδατε οι άνθρωποι της ασφαλιστικής μόνοι τους μέσω της προβολής που έγινε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάλυψαν τις μειχτές ομάδες, με όποιο τρόπο ήταν αυτό. Έτσι, έμαθαν ότι στις Κυκλάδες παίζουμε ποδόσφαιρο και αυτό πραγματικά τους προξένησε μεγάλη εντύπωση και τους έκανε να έρθουν κοντά μας και να ασφαλίσουν τα παιδιά μας των μειχτών ομάδων, έτσι, με γενναία συμβόλαια που θα ανακοινωθούν σε λίγες μέρες και να κάνουν μια, θα έλεγα, προσφορά ελκυστική, από εκεί μετά το κάθε σωματείο και ο γονιός αποφασίζει για την ασφάλιση των νεαρών αθλητών. Στη σκέψη μας σήμερα αυτού του χρόνου να είναι υποχρεωτικό, δηλαδή να υπάρχει ασφάλιση των νεαρών αθλητών. Όχι με τη συγκεκριμένη εταιρεία, σε οποιαδήποτε εταιρεία, αλλά να παρουσιάζεται ασφαλιστικό συμβόλαιο για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν με ένα χαμηλό τίμημα. Η Μόλτεν έκανε μια σπουδαία χορηγία. Η Μόλτεν δεν το συζητάμε, έγινε μια χορηγία τεράστια, θα έλεγα, γιατί στο ξεκίνημα των ομάδων που όλοι ψάχνουν πόρους και χρήματα, ξαφνικά όλοι δέχτηκαν ένα σημαντικό αριθμό μπαλόν που θα χρησιμοποιηθούν. Είναι και δημοσιακό δωμάτιο, είπατε 16.000 ευρώ περίπου. Ναι, περίπου αν το βάλεις κάτω για 30 σωματεία επί 21 μπάλες, σύν τις μειχτές ομάδες που μας τροφοδότησε από 4 κούτες μπάλες, έτσι για να μπορούν τα παιδιά να προπονούνται. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό το νούμερο, αλλά επειδή έχει γίνει και σε άλλες ΕΠΣ αυτό, να ξέρετε είναι η μοναδική ΕΠΣ που το έκανε εντελώς δωρεάν αυτό. Όλες οι ενώσεις συμβάλλουν και παίρνουν χρήματα από τις ομάδες για να πάρουν αντίτιμο έστω ένα χαμηλό για τις μπάλες αυτές. Από εκεί μετά τα σωματεία μέσω της Ένωσης και έχουμε ορίσει ένα εκπρόσωπο για να μπορεί να μην μιλά η εταιρεία κατευθείαν με ένα σωματείο που θέλει μία μπάλα, δύο, πέντε, δέκα ή όσες θέλει. Έχουμε ορίσει κάποιον υπεύθυνο, ο οποίος έχει αναλάβει όλη αυτή την οργάνωση για την αποστολή έξτρα μπαλών. Ήδη ο Δήμος Πάρου, να το πω και εδώ δημόσια, έχει φροντίσει για την προμήθεια περίπου πόσο είναι, κύριε, 100 μπαλών προς τα σωματεία του νησιού. Αγκάλιασε αμέσως αυτή την προσπάθεια και ήδη έχουν ξεκινήσει σωματεία και αγόρασε πολύ ελκυστική τιμή. Εμείς δεν είμαστε, το ξαναείπα και πριν εδώ, τηλεμάρκετινγκ να πουλάμε. Είμαστε εδώ για να διαχειριζόμαστε κάποια πράγματα, να κερδίζουμε ανθρώπους δίπλα μας, οι οποίοι ανταποδίδουν και δίνουν στα παιδιά μας καλύτερες και ποιοτικότερες, θα έλεγα, συνθήκες αθλητισμού. Χθες είχαμε μια πολύ σημαντική κίνηση με την επίσκεψή σας στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπου νομίζω βγήκαν αρκετά πράγματα προς όφελος του κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου. Έγινε κάτι το οποίο σίγουρα θα πρέπει να έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Κοιτάξτε, εγώ πολιτικός δεν είμαι, ούτε βέβαια και αυτοί που λένε ότι είναι πολιτικοί δεν είναι έτσι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι, αρκετοί από αυτούς.
Ποτέ δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική, ούτε η στέγη, ούτε οτιδήποτε. Δουλειά έχουμε και δεν ψάχνουμε. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όχι ότι απαξιούμε την πολιτική, τη φωνή ή το να ακούσουμε ή το να συζητήσουμε. Απλά δεν εμπλέκουμε την πολιτική με το ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον με τα μικρά παιδιά. Αυτό για κάποιους διάφορους σχολιασμούς, διαφόρων θα έλεγα ανθρώπων, σε εισαγωγικά ανθρώπων, αν μου επιτραπεί η έκφραση, οι οποίοι προσπαθούν χρόνια τώρα να μας πείσουν ότι ενδιαφέρονται για το καλό μας. Το καλό μας δεν το θέλουν μέσω της πολιτικής. Το θέλουν μέσω του ποδοσφαίρου, μέσω ανθρώπων που αγκαλιάζουν και στηρίζουν τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο και τα μικρά παιδιά και δίνουν κάθε Κυριακή έστω ένα εισιτήριο. Κερδίσαμε όμως πράγματα χθες. Κερδίσαμε πράγματα, αυτή ήταν η μικρή παρένθεση, επειδή βρεθήκαμε σε ένα Υπουργείο με μια κυβέρνηση που τη χάνει. Για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία της Ψυχικλάδου. Πρώτη φορά, εντάξει, εμείς αυτή η συνάντηση από ό,τι ξέρετε δεν είναι ότι το κάναμε για να το κάνουμε πρώτη φορά και να λέμε έγινε. Έγινε και πιστεύω απέφερε κακούς. Γιατί οι άνθρωποι έμειναν άναυδοι, πραγματικά δεν πίστευαν, ενώ είναι μέσα στη θάλασσα, μέσα στα Υπουργεία, μέσα στις ναυτιλιακές, μέσα στα πρακτορία, οπουδήποτε σου λέει είναι δυνατόν εσείς παίζετε ποδόσφαιρο και μετακινήστε. Η Σέριφος να πάει στην Πάρο, η Πάρο στη Σύφωνο, η άλλη, η Άνδρος να πάει εδώ, η Σαντορίνη να ανεβεί. Κάθε εβδομάδα γίνονται 20 με 25 παιχνίδια. Μετακινούνται διαιτητές, ψάχνετε για γιατρούς και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ανοίγοντας το χάρτη των Κυκλάδων και δείχνοντάς τους πώς βγαίνει το πρόγραμμα και πώς καλείσαι κάθε εβδομάδα να ορίσεις παιχνίδια και μετακινήσεις με τις όποιες επιπτώσεις, πραγματικά έμειναν άναυδοι, μας άκουσαν, αλλά δεν μείναμε μόνο εκεί. Περάσαμε και στην ουσία, η οποία δεν λέω το καταφέραμε εμείς, ήταν τόσο απλό. Αντί να ανταλλάσσουμε κάθε εβδομάδα χαρτιά και να στέλνουν το σωματείο στην Ένωση, η Ένωση στο Υπουργείο, το Υπουργείο στον Υπουργό, η Περιφέρεια στον Υπουργό, ο Δήμος στον Υπουργό, ανταλλαγές. Και ευτυχώς είμαστε σε ηλεκτρονική εποχή και δεν χαλάμε και χαρτί. Έτσι είναι και οικολογικό το θέμα που αναπτύσσω και καταλαβαίνετε. Τρώμε μία εβδομάδα για ένα και δύο και τρία σωματεία που τι άλλο θέλουν να πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο για μια απλή παράκαμψη ή μια αλλαγή δρομολογίου. Ώρες ατέλειωτες, κόσμος απασχολείται μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να μας πείτε: ρε, υπέγραψε ο Υπουργός τη μετακίνηση. Υπέγραψε ο Υπουργός να μείνει το πλοίο στη Μήλο. Τι πιο απλό λοιπόν, κάθε εβδομάδα το πλοίο θα παραμένει στη Μήλο. Επίσημα η Ελένικ θέλει το πλάνο από εμάς να δει τους αγώνες και να το κάνει από το αμέσως προσεχές διάστημα. Γιατί η Μήλος έχει ομάδα K16, έχει K14 και αντρικό. Και οπότε, το πιο σημαντικό νομίζω ότι θα μείνει το Άρτεμις ή κάποιο άλλο πλοίο της εταιρείας. Ναι, οπότε κάθε εβδομάδα είναι στη Μήλο. Το Άρτεμις θα μείνει όλη τη χρονιά. Αν χρειαστεί κάποια επισκευή ετήσια, αμέσως θα αντικατασταθεί και δεν θα πάμε στο περσινό το ξαφνικό μήνα με ένα μήνα και δεν ήξερε κανείς τίποτα, ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε ναυτιλιακές, ούτε πρακτορία. Όλοι ρωτούσαν και κανείς δεν ήξερε. Και φτάσαμε στην τελευταία εβδομάδα να γίνει μια προσπάθεια να μπει ένα άλλο, αν θυμάστε. Μετά από πιέσεις και ανταλλαγές γράφων από διάφορες υπηρεσίες. Αυτό λοιπόν επίτευγμα για μένα, όχι για εμάς. Για όλους αυτούς που κατάλαβαν ότι γλιτώνουν χρόνο, αφού τους είπα, αν θυμάστε ακριβώς, έχετε τόσα άλλα ωραία πράγματα να κάνετε, ασχοληθείτε με εμάς κάθε εβδομάδα με τα χαρτιά. Βγάλετε ένα ωραίο πρόγραμμα, το πλοίο να μένει εκεί, το πλοίο να μείνει στη γραμμή όλη τη χρονιά, το πλοίο να κάνει 4 παρακάψεις για την Κύθνο, να μπορέσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν γήπεδο να πάνε στην Πάρο και να μην κάνουν το γύρο των Κυκλάδων για να παίξουν ένα παιχνίδι. Το Κοραΐς να μείνει όλο το χειμώνα στη γραμμή να εξυπηρετεί Κύθνο, Σέριφο, Σύφνο. Δηλαδή ήταν περισσότερο τα προβλήματα των δυτικών Κυκλάδων, αλλά μέσα από εκεί έτσι, τα περσινά προβλήματα έφεραν και αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που ήρθε σε όλες τις ομάδες πέρσι. Έτσι και πιστεύω όλοι το κατέλαβαν τελικά. Δεν είναι ότι έγινε λάθος πρόβλεψη. Όταν ξαφνικά ο άλλος κόβει το πλοίο και τον τρόπο που θα πας να αθληθείς, κάποιοι άλλοι περιμένουν σε άλλους ομίλους να παίξουν. Έτσι, λογικό είναι να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τα 4 νησιά του Δυτικού Κυκλάδου να παίζουν μόνοι τους. Αυτό ήταν τραγικό και σαν σκέψη οποιοδήποτε να το σκεφτεί. Εγώ το έριξα στο τραπέζι, το λέω εδώ φανερά στην κάμερα, για να πέσουν οι μάσκες και να βγουν όλοι αυτοί που νομίζανε κάτι ότι μπορούσε να γίνει αυτό ή οτιδήποτε άλλο. Βγήκαν αμέσως οι ομάδες, το στήριξαν αυτό, αντέδρασαν. Έτσι έγινε μια ωραία ανταλλαγή απόψεων και σε αυτό οφείλονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προβάλλουν αυτά τα προβλήματα, αλλά πιστεύω εσείς δεν είστε μόνο για προβλήματα. Το κάθε τι που θα δείτε θα το προβάλλετε. Καλό ή κακό, έτσι, αλλά πάντα διάλογο καλό και πρόεδρο. Με καλό πρόεδρο. Όπως είδατε χθες μια ωραία συζήτηση, κανένα πολιτικό θέμα δεν τέθηκε. Ανοιχτά τους είπα και εγώ, κύριε, εγώ δεν προέρχομαι από το χώρο σας, ούτε δεν ξέρω αν ποτέ θα σας ψηφίσω. Αλλά εγώ αυτό που έχω να σας δηλώσω είναι ότι το ποδόσφαιρο
Για μας είναι ζωή, είναι αγάπη, είναι τα πάντα. Κάντε κάτι για τα παιδιά μας και από εκεί μετά ο καθένας ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Ούτε κρυφό ΣΥΡΙΖΕΙ είμαστε. Μάλιστα, ο υπουργός χαρακτηριστικά, επειδή βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα προς τα έξω και πραγματικά ορισμένοι γέλασαν με αυτό για το επίπεδο αυτών που τα γράφουν, πόσο μάλλον που τα σκέφτονται κιόλας, έτσι, αν μπορούν να σκεφτούν, μας είπε ότι όχι κρυφό ΣΥΡΙΖΕΙ, είστε φανερονησιώτες. Αυτή είναι η λέξη. Είστε νησιώτες, φανεροί που αγωνίζονται για τα νησιά τους και τίποτα άλλο. Πάμε σε αυτό που αναμένουν όλοι αυτή τη στιγμή από το ποδόσφαιρο, που δεν είναι άλλο από το πρωτάθλημα, τον Αδρό. Ναι. Φέτος αναμένεται συναρπαστικό όπως κάθε χρόνο, το επίπεδο έχει ανέβει. Αυτό που, που καίει είναι οι όμιλοι. Μας οδηγούν, θα έλεγα, τα δρομολόγια των πλοίων. Αυτή είναι η οδηγή, ναι, που πάνω σε αυτούς και εσείς χαράζετε τα όποια πλάνα σας. Πάμε σε τρεις ομίλους. Ναι, πάμε σε τρεις ομίλους. Αυτό έτυχε να τα ακούσετε μέρες τώρα. Μιλούσαμε για δύο, μιλούσαμε για τρεις. Μετά τη χτεσινή συνάντηση. Και πραγματικά εμπλό, και αυτό το θέλω να γραφτεί με μεγάλα γράμματα, εμπλό έγινε ο καταρτισμός των ομίλων ο φετινός. Η Επιτροπή Συνεδρίασης των Blue Star Πάρος, μια και τον ίσως Μύκονος είχε καθυστέρηση, και τα τρία μέλη της Επιτροπής και ο κύριος Δαλίζος που είναι από φέτος μέλος της Επιτροπής, καταλήξαμε, τα βάλαμε κάτω, μιλήσαμε με σωματεία, πήραμε τηλέφωνα, ότι εντάξει, εφόσον ο πρώτος όμιλος ο περσινός φέτος ενδυναμώθηκε, θέλω να πιστεύω, που είναι καλό αυτό, με τον ΑΟ ΣΥΡΟΥ, και προκειμένου κάποια ομάδα να μην διεκδικήσει θέση στην οποιαδήποτε συνέχεια της β' φάσης του πρωταθλήματος, πήραμε την απόφαση να το εμπλουτίνουμε ακόμα περισσότερο, να δώσουμε ακόμα περισσότερα παιχνίδια, ούτως ώστε ο πρωταθλητής 2019-20 Α κατηγορίας Blue Star Κυκλάδων να είναι πραγματικά άξιος πρωταθλητής με περισσότερα παιχνίδια. Πώς θα επιτευχθεί αυτό, και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε, πριν ακόμα στείλουμε την προκήρυξη προς το ΔΣ για την εγκρίνη. Θεωρώ ότι θα εγκριθεί, και όχι επειδή νιώθω ότι έχω δίκιο, αλλά είναι, πιστεύω, το πιο εφικτό. Ο πρώτος όμιλος θα συγκροτηθεί από τις ομάδες Άνδρου, Τίνου, Μυκόνου και Σύρου, οι οποίες ομάδες είναι 7 στον αριθμό, όλοι επικοινωνούν με όλους. Σε πιο μειονεκτική θέση είναι το συμπαθές σωματείο της Άνδρου, αλλά προς τιμή τους οι άνθρωποι και εμείς θα τους βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Και πιστεύω ότι το έχουν καταλάβει και εκείνοι, σε μετακινήσεις, σε διανυκτερεύσεις και ό,τι σημαίνει αυτό. Γιατί θα κατεβάσουν μια νεανική ομάδα, όχι για να την κατεβάσουν, απλά για να δώσουν στα παιδιά κίνητρο να συνεχίσουν, έτσι, και να φτιάξουν μια ωραία ομάδα όπως όλα τα χρόνια είχε ο Ανδριακός. Το δεύτερος όμιλος, μια και επετεύθησαν αυτά χτες, θα συγκροτηθεί από τις ομάδες της Πάρου, Σέριφου, Σύφνου, Μήλου και της Κύθνου, γιατί η Κύθνος ήταν σε μια. Δεν ξέραμε πού μπορεί να πάει αν δεν παίρναμε κατοχυρώσεις. Και ο τρίτος όμιλος, είναι 8 ομάδες ο δεύτερος, και ο τρίτος όμιλος θα είναι με τις ομάδες της Νάξου και της Σαντορίνης αναγκαστικά. Και την Ήω, βέβαια, που τιμή μας δεύτερη χρονιά συνεχίζει τα πρωταθλήματά μας με τη θεαματική πορεία, θα έλεγα, πέρσι. Οπότε αυτό που αποφασίσαμε να εισηγηθούμε στο ΔΣ για έγκριση είναι οι δύο ομάδες. Οι πρώτες κάθε ομίλου από τους τρεις, δηλαδή σύνολο 6 ομάδες, πλαισιωμένες από τις δύο ομάδες, από τις τρεις τρίτες των ομίλων, οι οποίες με αγώνα μπαράζ, θα το δούμε πώς θα γίνει, θα κάνουν 8 ομάδες σύνολο. Αυτό θα γίνουν, δεν θα κάνουμε ένα όμιλο των 8 ομάδων, θα κάνουμε δύο ομίλους, όπως έγινε πέρσι, αν θυμάστε, με την ΚΑΠΑ 14, το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία. Παντρεύτηκαν Πάρο με τη Σαντορίνη, ενώ δεν έπαιζε ή η Μύκονος με τη Σύρο, ενώ δεν έπαιζε στο ΚΑΠΑ 14, και θα κάνουν δύο τεσσάριδες ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια ή με κλήρωση κιόλας, αν χρειαστεί. Έτσι, γιατί μπορεί να είναι δύο ομάδες της Πάρου και ή οτιδήποτε άλλο. Μπράβο, και να πρέπει να μοιραστεί, όπως έγινε αυτό που είδατε πριν λίγο στο κύπελο. Οπότε αυτά τα δύο γκρουπ της β' φάσης των τεσσάρων ομάδων θα παίξουν άλλα 6 παιχνίδια. Οπότε σημαίνει έχοντας παίξει 14 παιχνίδια. Έτσι, οι 12 παιχνίδια στον Αλφα όμιλο είναι άλλα 6 παιχνίδια, φτάνουμε σε μια πιο αντικειμενική κατάσταση και ο καλύτερος, πιστεύω, θα επικρατήσει στους δύο τεσσάριδες ομίλους. Αυτοί οι δύο θα κληθούν σε ένα ουδέτερο γήπεδο να παίξουν το μεγάλο τελικό. Σκέφτεστε ο τελικός φέτος να είναι διπλός ή έχουμε οριστικοποιήσει ότι θα είναι μόνος? Θα έλεγα ότι είναι εγκληματικό να γίνουν διπλή τελική, γιατί νομίζω, επειδή έχουμε ζήσει άλλες καταστάσεις παλαιότερα, όχι τόσο σαν ένωση, αλλά από άλλα πόστα,
Καλύτερα να σε ένα ουδέτερο γήπεδο μεγάλο, μια γιορτή του ποδοσφαίρου όπως τη ζήσαμε από ό,τι το παρουσιάστηκε και ήταν, θα έλεγα, ένας από τους μεγαλύτερους τελικούς αυτούς που ζήσαμε, από οργάνωση, από παιχνίδι και από οτιδήποτε που ακολούθησε. Έτσι όλοι φύγαν αγκαλιασμένοι και όπως πρέπει. Θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει ένας τελικός, ένα ουδέτερο γήπεδο. Δύο αγώνες εγκυμονούν πολλούς κινδύνους, οι οποίους θέλουμε να αποφύγουμε. Θέλουμε να κοιτάμε μπροστά και όχι να γυρνάμε πίσω. Γιατί ένα πιθανό αποτέλεσμα, οτιδήποτε σε ένα πρώτο παιχνίδι, με μια αντίδραση άσχημη, με ένα οτιδήποτε άλλο, θα φέρει τα όποια αντίπεινα. Έτσι το καταλαβαίνετε. Από τους πολύ, πολύ, πολύ λιγοστούς που έχουν μείνει ανεγκέφαλους, θα έλεγα. Η κλήρωση του πρωταθλήματος. Η κλήρωση, αφού γίνει το συμβούλιο την άλλη εβδομάδα και επικυρώσει αυτά που σας είπα σήμερα, εν πλώ αποφασίσαμε, θα γίνει προς το τέλος του μήνα. Τώρα θα δούμε πώς και τι να ταιριάξει, ίσως με κάποιο ταξίδι στη Σαντορίνη που έχουμε υποσχεθεί, ίσως με το Super Cup εκεί που έχουμε πει από φέτος θα ξεκινήσει να γίνεται, ίσως σε κάποιο αγώνα που παίζει εκπρόσωπό μας στο κύπελλο Ελλάδας, που ό,τι ξέρετε κληρώθηκε με τη Σπάρτη την άλλη εβδομάδα. Έτσι θα το δούμε πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Έχω μια πληροφορία ότι και η Κύθνος θέλει να φιλοξενήσει την κλήρωση. Ναι, αυτό η Κύθνος, από ό,τι ακούσατε και χθες δημόσια, θέλησαν οι άνθρωποι, ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος, να φιλοξενήσουν την κλήρωση, που θα είναι μεγάλη τιμή. Το είχαμε κάνει και στη Σύφρονα, θυμάστε, πρόπερση. Έτσι. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, θα κυλήσουν ομαλά, καλές σχέσεις να έχουμε, καλοπροαίρετα, να αφήσουμε τα απονοούμενα, τα σχόλια και οτιδήποτε άλλα τα οποία δεν προσφέρουν στο ποδόσφαιρο. Πιστέξτε μου, ο κόσμος καταλαβαίνει, κοιτάζει μπροστά, δεν τον αγγίζει, θα έλεγα. Δεν λέω να μην είναι πολιτικοποιημένα, όλοι μας είμαστε έτσι κατά βάθος, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνουμε εμείς. Και όταν έχεις να κάνεις με μικρά παιδιά, είσαι εγκληματίας, αν και μόνο σκέφτεσαι να εμπλέξεις την πολιτική. Δηλαδή να παίρνεις τηλέφωνα και να επηρεάζεις ανθρώπους και καταστάσεις που κάποιοι ήδη άρχισαν να το κάνουν, χωρίς να έχουν και δικαίωμα να το κάνουν. Και εννοώ νοητή. Ο κ. Δαλέτσιος αποτελεί μια προσθήκη της τελευταίας και εμείς στην ΕΠΣ Κυκλάδων. Σκοπεύετε να καλέσετε καλά άτομα να βοηθήσουν? Σίγουρα η ΕΠΣ είναι ανοιχτή. Από την αρχή, αν θυμάστε, εγώ έκανα ανοιχτή πρόσκληση και στον κύριο Καυτηράνη τότε που ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Χωριανόπουλο. Ο κύριος Γαλανός είναι ενεργός στέλεχος και παντού βοηθάει, έτσι άσχετα από όποια παράταξη προήλθε στις τότε εκλογές. Γιατί για μας δεν υπάρχουν ούτε εκλογές ούτε παράταξη. Το ποδόσφαιρο είναι ένα για μας. Έτσι και ενώνει. Προς τιμή του κύριου Γαλανός, ό,τι έχει ζητηθεί πάντα είναι δίπλα και βοηθάει για το καλό και το σωστό. Οτιδήποτε διαφωνεί θα μας το πει όμορφα και ωραία. Και εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Ο κ. Ιωαννόπουλος, γιατί είναι αξιόλογος στέλεχος, έτσι πολλές φορές του έχει γίνει πρόταση να βοηθήσει, γιατί πραγματικά είναι ένα ικανότατο στέλεχος και θα μπορούσε να βοηθήσει για τα πλέον αξιόλογα, αλλά για άλλους λόγους ο άνθρωπος, εντάξει, δεν έχει δεχτεί μέχρι τώρα κάποια από τις προτάσεις μας. Από και μετά, ενεργός στέλεχος, από ό,τι ξέρετε, είναι ο παλέμαχος ο κ. Φωτεινιάς, ο Ανδρέας, ο οποίος είχε να λάβει ένα ευαίσθητο πόστο να ασχοληθεί με την ιστορία του Κυκλαδιτικού ποδοσφαίρου, το οποίο θα ανακοινωθεί σύντομα. Έτσι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε ξεκινήσει πάνω στα έργα που γίνονται στο γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων. Ένας χώρος να αφιερωθεί για τον Κυκλαδίτη, ποδοσφαιριστή, διαιτητή, παράγοντε και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται, με τη διάσωση του αρχιακού υλικού, του μοναδικού που πιστεύω χάνεται, και πάμε και το μαζεύουμε από αποθήκες και από υπόγεια, έτσι μέσα στην υγρασία. Θα έλεγα όλα αυτά πρέπει να διατηρηθούν. Είδαστε και ειδικά σε αυτόν τον χώρο που είμαστε, βλέπετε πώς οι άνθρωποι σέβονται την ιστορία τους και τον πολιτισμό τους. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι πολιτισμός, εμείς θέλουμε αυτό να το σώσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, γιατί και για σας τώρα ξεκινάει. Και όλα να πάνε καλά. Και να ξέρετε ότι ναι, μεν ζήσαμε 2-3 μέρες έτσι, θα έλεγα, αγωνιώδεις και έντονα να πάνε όλα σωστά και όπως πρέπει. Αλλά με τους καλοπροαίρετες και με ανθρώπους που πραγματικά είναι συγκαταβατικοί και θέλουν να προσφέρουν, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τα κακοποιά στοιχεία, λυπάμαι που το λέω, αργά ή γρήγορα φεύγουν από το ποδόσφαιρο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.